Πράγματι, με την απόλυτη εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου και του συνόλου των μετόχων της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου, τη γνωστή ΑΜΒΟΠΕ, στην Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου, μεταξύ των θεμάτων της οποίας ήταν και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επανεκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια συνήθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και ομόφωνα τα 9 μέλη, εκ των οποίων οι περισσότεροι δήμαρχοι από περιοχές της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας, οι οποίες είναι και οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται και χρηματοδοτεί δράσεις η ΑΜΒΟΠΕ, με εξέλεξαν ομόφωνα για δεύτερη θητεία στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια εξαιρετικά συστηματική επιβεβαίωση τέλος πάντων και διάκριση από τους συναδέλφους όλους όσους συμμετέχουν, τους αυτοδιοικητικούς, στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Ιδιαίτερα συγκινητική, όπως είπα, και τιμητική, αλλά και δεσμευτική για το μέλλον. Κατά πρώτον, όπως είπα και στην αρχική μου δήλωση, ήταν μια επιβεβαίωση της πολύ καλής δουλειάς που έγινε την πρώτη μας θητεία, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην προηγούμενη θητεία μας. Έγινε μια εξαιρετικά καλή δουλειά. Αξιοποιήσαμε στο σύνολο τις δυνατότητες που μας δόθηκαν, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που μας δόθηκαν και για τους ιδιώτες και για τα δημόσια έργα, για τις δημόσιες παρεμβάσεις. Χρηματοδοτήσαμε και εντάξαμε πληθώρα έργων στις προσκλήσεις, τις οποίες διαχειριστήκαμε στην προηγούμενη περίοδο και βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη. Σημαντικά έργα για τις περιοχές, όπως είπα, της Γορτινίας, της Αρκαδίας ευρύτερα, μάλλον, γιατί η ΑΜΒΟΠΕ δεν αναφέρεται μόνο στην Κορτινία, με κοινή σύγχυση, των Δήμων που αποφελούνται, τη Μεγαλόπολη, την Τρίπολη και την Γορτινία, την Αργολίδα επίσης με το Δήμο Άργους Μυκηνών και την Κορινθία με τους εκεί δικαιούχους Δήμους, όπου και σε επίπεδο, όπως σας είπα, ιδιωτών και σε επίπεδο δημοσίων έργων εντάχθηκαν πολλά και σημαντικά έργα σε πάρα πολλούς κλάδους με σημαντικές χρηματοδοτήσεις, αρκετά μεγάλες, και έτσι προχωράμε λοιπόν και ετοιμαζόμαστε τώρα για την νέα προγραμματική περίοδο για τη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ του 2021-2027. Εκεί λοιπόν τώρα η νέα διοίκηση με την συνεργασία των στελεχών μας, έχουμε στελεχώσει αρκετά δυναμικά την εταιρεία, την βρήκαμε σχεδόν σε μια κατάσταση ημιπαρατημένη και την έχουμε στελεχώσει, έχουμε αρκετό επιστημονικό προσωπικό, προχωράμε κανονικά όλες μας τις διαδικασίες και στη νέα μας θητεία λοιπόν θα έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις προκλήσεις συνάμα που θα προκύψουν για να προς όφελος των ιδιωτών που θα θελήσουν να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων έργων που είναι στην δυνατότητά μας είτε μέσα από συλλογικούς φορείς είτε μέσα από τους δήμους δικαιούχους είναι μέσα στη δυνατότητά μας να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση εφόσον έχουμε όρημα μελετητικά έργα. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Δήμαρχο Λιτρακίου, τον κύριο Γκιόνι και με τον Αντιπρόεδρο, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Άργους Μυκηνών, τον κύριο Δούρο και τα υπόλοιπα 6 μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου και με την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία είναι και αυτή ένα σημαντικό όργανο της ΑΜΒΟΠΕ και στη νέα περίοδο να με την ίδια δυναμική και με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη να διεκδικήσουμε χρήματα και να αξιοποιήσουμε, όπως είπα πρωτήτερα, κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία που θα μας δοθεί. Κύριε Δήμαρχε, μας έχει πει πολλές φορές η περιφέρεια ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν προβλήματα αυτή την εποχή, τουλάχιστον όπως ξέρουμε. Εσείς σαν αναπτυξιακή θα μπορέσετε τελικά να βγάλετε κάποια άκρη ώστε να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα τα δικά σας? Κοιτάξτε, υπήρξαν και στην περίοδο στην οποία αναφέρθηκα την πρωτήτερη, υπήρξαν κάποια προβλήματα στα ενταγμένα έργα στην εκροή των χρηματοδοτήσεων, στο να καλύψουμε άμεσα τις δουλειές που είχαν γίνει τέλος πάντων, μας είχαν υποβάλει όλοι οι δικαιούχοι τα σχετικά δικαιολογητικά. Δεν είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αντιμετωπίζουμε τις όποιες δυσκολίες καταγράφονται και αντιμετωπίζονται. Τώρα για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, ακόμα είμαστε στο σχεδιασμό. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Θα βγουν οι προσκλήσεις, θα κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις, θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες και μετά, όταν μπούμε στη φάση της υλοποίησης των έργων, ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό έργο της Γορτινίας, το οποίο μπορεί να το τρέξει η συγκεκριμένη αναπτυξιακή? Έχουν ενταχθεί διάφορα έργα, έχουμε αξιοποιήσει διάφορα και στην Γορτινία. Ένα εξ αυτών τώρα έχουμε τα φαράγγια που είναι σε εξέλιξη,
που είναι ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Αμβοπέ. Είναι το θέατρο στο Ατρόπαιο, το οποίο επίσης και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θέλω, εγώ δεν θέλω να σταθώ μόνο στην Κορτινή. Εντάξει, είμαι και δήμαρχος της Κορτινίας. Είχαμε και σημαντικά έργα και στο Δήμο της Τρίπολης και στο Ελαιοχώρι, σπουδαίο έργο, και στη Μιλιά τώρα μέσω συλλόγου, και στην Κόρινθο το θέατρο στο Κυλιομόδη, και στους Δήμους της Κορινθίας γήπεδα κτλ. Και στην ΕΜΕΑ και αγροτικές οδοποιήσεις. Είχαμε σημαντικότατα έργα και θα έχουμε πάλι εκ νέου. Και μάλιστα αυτή τη φορά για την περιοχή της Κορινθίας, μετά από παρέμβασή μας και κατάλληλες συνεννοήσεις, ενταχθήκαμε και στο Leader Αλληλείας, κάτι που δεν το είχαμε μέχρι τώρα, δεν το διαχειριζόταν μέχρι τώρα η ΑΜΒΟΠΕ. Αφορά κυρίως την Κορινθία, τα παράλια της Κορινθίας. Άρα θα δοθεί λοιπόν και με όσους καταπιάνονται και με αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο, να θα δοθεί δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και εκεί υποδομές και δράσεις και σε εκείνη την περιοχή. Είναι πολύ συνεργάσιμα τα μέλη του δικού σας του ΣΟΥΜ. Εξαιρετικότατα. Είναι όλοι οι συνάδελφοι εξαιρετικοί. Υπάρχει πάρα πολύ καλή, όπως υπήρχε και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρετική συνεννόηση και ομοφωνία σε όλες μας τις αποφάσεις. Και στη νέα διοίκηση τώρα, ήδη συνήλθαμε, σας είπα, στο σώμα, κάναμε τις εκλογές μας, προχωρήσαμε στην λήψη των πρώτων αποφάσεων για τη νέα περίοδο, για τη νέα θητεία που θα διανύσουμε. Και πράγματι υπάρχει εξαιρετική συνεννόηση από όλα τα μέλη, όχι μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και από όλους τους μετόχους. Υπάρχει μια γενική ικανοποίηση.